βλέπουμε αυτό πίσω σας είναι το κόκκινο γραμματοκιβώτιο. Ακριβώς. Αυτό εδώ πίσω είναι το κόκκινο γραμματοκιβώτιο, είναι από την άλλη πλευρά. Είναι 31 χρόνια τώρα που τα βάζουμε σε όλη την Ελλάδα. Α, μάλιστα. Και συλλέγουμε γράμματα για τον Άγιο Βασίλη. Άρα εκεί ρίχνουν τα παιδιά μόνο σε αυτό το γραμματοκιβώτιο το γράμμα τους για τον Άγιο Βασίλη. Και βρίσκεται σε όλα τα ελληνικά ταχυδρομεία, να πούμε, δηλαδή σε όλα τα καταστήματά σας παντού. Το κόκκινο είναι σε όλα τα κεντρικά ταχυδρομικά καταστήματα, αλλά σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί κίτρινο βρουν τα παιδιά της περιφέρειας που δεν είναι μπροστά σε ένα κόκκινο, ναι, ο Άγιος Βασίλης να είναι σίγουρο ότι θα το πάρουν, όπως και τα ελληνικά ταχυδρομεία θα το συλλέξουν και θα το πάνε αμέσως. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Η κόρη μου, εμένα, η μικρή και η μεγάλη, θέλω να σου πω, που γνωρίζει, γράφουν κάθε χρόνο. Είναι σαν ιεροτελεστία για αυτό. Στολίζουν το φάκελο, βάζουν αυτοκόλλητα. Ζητάνε με μεγάλη λαχτάρα αυτό που περιμένουν κάθε χρόνο κάτω από το δέντρο. Κύριε Λαζαρίδη, κοιτάγαμε τώρα. Να το δείχνει τώρα εδώ ο άνθρωπό μα. Είναι τη κόρη του. Και αναρωτιόμουν τι πράγματα μπορεί να γράφουν, αν τυχόν έχουν πέσει στα χέρια σα κάποια από αυτά. Τι μπορεί να γράφουν τα παιδιά. Κάθε χρόνο μέσα στο γράμμα του Άγιου Βασίλη αποτυπώνουν όλη την ψυχοσύνθεση της χρονιάς που πέρασε. Ναι. Αν κρίνουμε τις προηγούμενες χρονιές με το COVID, το πόσο συναισθηματικά φορτισμένο ήταν το γράμμα, το ότι όταν είχαν κλείσει τα σχολεία, όταν δεν είχαν να δουν καιρό τους φίλους τους, αυτό ζητούσαν. Το 20, τα Χριστούγεννα δηλαδή, τα Χριστούγεννα του 20, ζητούσαν κυρίως να ξαναπάνε τα παιδιά σχολείο, να ξαναπάνε τους φίλους τους, συγγενείς τους. Περιμένουμε συνήθως τα δώρα. Ναι, αλλά... Όχι, τα δώρα είναι πολύ λίγο το ποσοστό που ζητάει μόνο δώρο. Υπάρχουν γράμματα τα οποία είναι και ενηλίκων, γιατί τα πιο συναισθηματικά και τα πιο έτσι βαριά συναισθηματικά γράμματα είναι των ενηλίκων. Στέλνουν και ενήλικες. Περίπου ένα 20% στα γράμματα κάθε χρόνο είναι ενηλίκων. Αλήθεια. Άκου να σοκάρομαι τώρα κι εγώ. Και εμείς επειδή, σαν καλή βοηθή που είμαστε, καθόμαστε και με τον Άγιο Βασίλη μαζί εκεί, τα ελτά το πρώτο γράμμα το πηγαίνουν, καθόμαστε μαζί και το διαβάζουμε μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης προλαβαίνει να απαντήσει σε όλα αυτά τα γράμματα, πέρα από το ότι τα διαβάζει. Φυσικά, φυσικά. Μα σε όλους απαντάει. Καταρχάς σε όλα τα δώρα. Αλλά και σε όσα δεν ζητάνε δώρα, εμείς τα ελληνικά ταχυδρομεία φροντίζουμε και τους στέλνουμε μία απαντητική κάρτα ως ΕΛΤΑ. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να γράφουν απ' έξω τα στοιχεία τους στη διεύθυνσή τους, γιατί στέλνουμε μία απαντητική κάρτα ως ελληνικά ταχυδρομεία ότι το γράμμα σου το πήρε ο Άγιος Βασίλης και το πήγε. Α, και στέλνουμε και ένα φιλοτελικό δωράκι. Οπότε η αναμονή τους εντείνεται. Είναι ακόμα πιο έντονη μετά. Ναι, γιατί κάθε χρόνο το πόσο τα παιδιά ή οι ενήλικες μπορούν και κάθονται. Δηλαδή θα σας δείξω. Απλά όλο αυτό περιγράφει ένα κινητό. Όλο αυτό, ε! Όλο αυτό, το χρώμα, τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τα πίξελ, όλο ένα κινητό. Τεχνική περιγραφή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι από τα φετινά γράμματα που ετοιμάσαμε και ήδη, τα πρώτα τα έχουν ήδη διαβάσει ο Άγιος Βασίλης, αλλά και γράμματα όπως φέτος... Να ξέρετε ότι ο Άγιος Βασίλης μπορεί να τον αποκαλείται και χοντρούλη, όπως κάνει εδώ η φίλη μας. Αγαπημένη μου χοντρούλη, τι κάνεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Άγιος Βασίλης. Υπήρχε κάποιο γράμμα που διαβάσατε που σας έκανε να δακρύσετε, που ήταν κάτι πολύ συγκινητικό που ζήτησε ένα παιδάκι που μπορεί να μην ήταν παιχνίδι. Κοιτάξτε, των ενηλίκων είναι πάντα πολύ πιο συναισθηματικά. Δηλαδή, μια γιαγιά που κάνει αιμοκάθαρση κάθε χρόνο και στέλνει κάθε χρόνο και ζητάει έναν επιπλέον χρόνο για να χαρεί τα εγγόνια. Αχ, μωρέ. Ή μια κοπέλα που έγραψε πέρσι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, που έλεγε όλη τη ζωή της. Είμαι 26 χρονών, έχω γνωρίσει πριν 10 χρόνια τον σύντροφό μου, έχουμε παντρευτεί. Και τι ζητούσανε, ένα παιδάκι. Ναι. Τέλειο. Να γίνουμε μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς να ευχηθούμε όλες οι ευχές των παιδιών και των ενηλίκων να γίνουν πραγματικότητα, γιατί καμιά φορά λένε όταν εύχεσαι το σύμπαν ακούει και μπορεί να σου φέρει αυτό που εύχεσαι. Θα ήταν πολύ καλύτερο το σύμπαν.